Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εκπομπή του All About Aris, παίρνει τη σκυτάλη. Εδώ στο Λίμπερο είστε πάντοτε συντονισμένοι στους 107 και 4 μέχρι και τις 7 και σήμερα. Τρίτη, τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Θα πάμε μαζί με κίτρινο-μαύρη ενημέρωση, όλο το ρεπορτάζ σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί γενικότερα. Κατά κύριο λόγο όσον αφορά τα θέματα του Άρη φυσικά, αλλά και άλλα θέματα έτσι, που προκύπτουν στην αθλητική επικαιρότητα, με την επικοινωνία να θυμίζω να γίνεται μέσω μηνυμάτων FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526 με ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Το μπάσκετ βέβαια έχει και παιχνίδι σήμερα, μην ξεχνάμε, στις 7.30 ώρα ο Άρης υποδέχεται την Telekom Von Basket, στην ομάδα από την Γερμανία, από τη Βόνη, που ο Άρης θέλει να διατηρήσει το εντός έδρας αίτητό του και να πάρει ακόμη μια νίκη φυσικά στην διοργάνωση στην οποία συμμετέχει, λίγα μόλις 2-24 ώρα μετά από την ήττα που γνώρισε από τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα, τον Ολυμπιακό τον οποίο τον αντιμετωπίζει ξανά την Κυριακή, αυτή τη φορά για το κύπελλο, η ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη. Το ποδόσφαιρο προετοιμάζεται από σήμερα ουσιαστικά, γιατί χθες υπήρχε ρεπό, για το σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τα Τρίκαλα στις 3 ώρα το μεσημέρι. Εδώ και λίγη ώρα, όσον αφορά τη Football League, υπάρχει μια περίεργη είδηση που αφορά το εξώδικο που έστειλε ο Πανσεραϊκός στη Football League, με το οποίο δηλώνει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι θα προχωρήσει σε αλλαγή των εντός έδρας αγώνων του στο πρωτάθλημα, ως μια ουσιαστικά κίνηση απάντηση στη Δημοτική Αρχή και σε όλους τους άλλους τοπικούς φορείς, όπως αναφέρεται στο εξώδικο, που αντί να βοηθήσουν τον Πανσεραϊκό και την καινούργια προσπάθεια που κάνει, βάζουν τρικλοποδιές. Τώρα, να σου πω ότι ακριβώς δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει εκεί στις Σέρες, αλλά η κίνηση αυτή και το εξώδικο που εστάλει στη Football League σήμερα από τον Πανσεραϊκό δημιουργεί έτσι κάποια θέματα, έναν προβληματισμό αν μη τι άλλο, και μάλιστα γνωστοποιεί την πρόθεσή της η διοίκηση της ΠΑΕ Πανσεραϊκός ότι θα σας δηλώσουμε εγκαίρως ποιο θα είναι το γήπεδο που θα χρησιμοποιεί ο Πανσεραϊκός σε γειτονική πόλη, φυσικά σε όμορο νομό, για τους εντός έδρας αγώνες του. Είναι κίνηση προφανώς πίεσης από πλευράς Πανσεραϊκού, εγώ έτσι την εκλαμβάνω, ως μια πρώτη εκτίμηση, ως μια πρώτη ανάγνωση για την διοίκηση του Πανσεραϊκού. Αφήνει κάποια υπονοούμενα και για την προηγούμενη διοίκηση, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, του Πανσεραϊκού. Αλλά έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η περίεργη αντί άλλο ιστορία. Ναι. Μάλιστα είναι και μία μέρα, λίγες ώρες μετά από το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Όφι για την πρεμιέρα στην Football League. Είναι μια αίτηση που προέκυψε πριν από λίγο και γι' αυτό σας την μεταφέρουμε. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, θα δούμε, αλλά εγώ εκτιμώ, επαναλαμβάνω, ότι είναι μια κίνηση πίεσης προς τους τοπικούς εκεί φορείς, οι οποίοι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της διοίκησης του Πανσεραϊκού δεν στέκονται στο πλευρό της ομάδας. Εμείς τα δικά μας εδώ, όπως σας έλεγα και στο ξεκίνημα, έχουμε μπροστά μας μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα, αν μη τι άλλο, καθώς υπάρχει στο φινάλε αυτής της εβδομάδας, την ίδια μέρα και με διαφορά λίγων ωρών, δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια υπάρχουν. Το ένα είναι στις 3 ώρα νωρίς στα Τρίκαλα, παιχνίδι για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Φουτμπολή, και λίγες ώρες αργότερα στις 18.30 ο ημιτελικός του κυπέλου κόντρα στον Ολυμπιακό, σε ένα δεύτερο μάτς μέσα σε μία εβδομάδα κόντρα στην ομάδα του Ολυμπιακού, και μία δεύτερη ευκαιρία ουσιαστικά για την ομάδα του Παναγιώτη Γιαννάκη να δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο και να κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για να προκριθεί στον τελικό της διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο ξεκίνησε σήμερα την προετοιμασία του, σιγά σιγά, με μια χαλαρή προπόνηση για την μάχη στα Τρίκαλα. Την ίδια ώρα που στα Τρίκαλα, από ό,τι διαβάζουμε, υπήρξε επίσκεψη στην προπόνηση του ιδιοκτήτη της ομάδας, του κ. Μπαταγιάννη, ο οποίος θορυβημένος από την ήττα που γνώρισε χθες
η ομάδα των Τρικάλων από την Παναχαϊκή, μάλιστα με κατεβασμένα σχεδόν τα χέρια. Πήγε στην προπόνηση και μίλησε στους ποδοσφαιριστές. Α, βγάλουμε εμάς τα μάτια τους πάλι. Ναι, για να αλλάξουν το πρόσωπό τους, χωρίς φυσικά να... Δεν πήγε με άγριες διαθέσεις, είναι άλλωστε μόλις η πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Αλλά δείχνει το πώς και τα Τρίκαλα προετοιμάζονται για το μάτς με τον Άρη, τον οποίο θα δώσουν το χαρακτήρα ήδη ενός πολύ σημαντικού παιχνιδιού. Αντιλαμβάνεστε ότι προέρχονται από μια ήττα από την Παναχαϊκή. Όχι ότι η Παναχαϊκή είναι καμιά μελητία ποσότητα, ίσα-ίσα, αλλά προφανώς και δεν το περίμεναν. Δεν περίμεναν ότι θα χάσουν και έτσι με τέτοια εμφάνιση, γιατί ήταν κακή εμφάνιση των Τρικάλων. Και ετοιμάζονται να υποδεχθούν τον Άρη με διαφορετικές διαθέσεις, όπως αντιλαμβάνεστε. Άρα προετοιμαστείτε για μια πραγματική μάχη την Κυριακή στο γήπεδο των Τρικάλων. Από αυτά τα παιχνίδια που είτε σε φτιάχνουν, είτε σου δημιουργούν πρόβλημα. Αν μη τι άλλο, παρότι είμαστε, επαναλαμβάνω, πολύ νωρίς, είμαστε ακόμη μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι μάτς για γερά νεύρα, είναι μάτς για γερούς χαρακτήρες, για προσωπικότητες. Αν μη τι άλλο, αυτό το παιχνίδι θα χρειαστεί σίγουρα τσαμπουκά, δύναμη πρωτίστως, πάθος. Αυτά είναι τα στοιχεία που θα πρέπει να έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Άρης την Κυριακή. Πέρα από τα όποια άλλα τακτικά ζητήματα που αφορούν την προσέγγιση του προπονητή στο μάτς αυτό, ποιοι παίκτες θα επιλεγούν για το αρχικό σχήμα και αν θα προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές ο προπονητής του Άρη. Αυτό έπεται, νομίζω, το πρώτο στοιχείο που θα πρέπει να επιδείξει η ομάδα είναι μια σκληρότητα, μια δύναμη, ένα πάθος, γιατί θα είναι μια πραγματική μάχη σε έναν, εντάξει, όχι και τόσο καλό αγωνιστικό χώρο όπως θα είναι αυτός του γηπέδου των Τρικάλων. Δεν μιλάμε για κάποιο γήπεδο το οποίο, ναι, είναι μεγάλο, δεν είναι από τα μικρά, από τα κλουβιά δηλαδή, αλλά είναι ένα γήπεδο που δεν έχει και τον καλύτερο αγωνιστικό χώρο. Άρα θα απαιτηθεί πρωτίστως δύναμη και τσαμπουκάς από όποιους επιλέξει ο προπονητής να βρίσκονται στο αρχικό σχήμα. Ο Άρης, ο οποίος μπαίνει και σε μια εβδομάδα αρχής γενομένης του αγώνα με τα Τρίκαλα, που έχει τρία μάτς. Έχει αυτό το μάτς, έχει το πολύ σπουδαίο φιλικό που εξαρτάται, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, και από το αποτέλεσμα στα Τρίκαλα με την Μπόκα την επόμενη Τετάρτη, και ακολουθεί η εντός έδρας αναμέτρηση με την Καλυθέα για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν έτσι κάποια ιδιαίτερα προβλήματα αγωνιστικής φύσεως. Επίσης, σοβαρό πρόβλημα που να προέκυψε και από το μάτς με τον Ιγυνιακό. Άρα ο προπονητής θα έχει σχεδόν όλους τους παίκτες στη διάθεσή του για να επιλέξει αυτούς που θα βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση και να επιλέξει φυσικά και την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα. Αλλιώς προσεγγίζεις, κακά τα ψέματα, ένα μάτς κοντρά στον Ιγυνιακό και μάλιστα εντός έδρας, και αλλιώς προσεγγίζεις ένα παιχνίδι εκτός έδρας και με μία από τις καλές ομάδες της κατηγορίας. Μα αλλιώς θα προσέγγισες, για παράδειγμα, ένα μάτς εκτός έδρας κοντά στην Καλυθέα, ή αν πήγες να παίξεις τον Κισαμικό. Και αλλιώς, φυσικά, ένα παιχνίδι απέναντι στα Τρίκαλα. Πόσο δε μάλλον που τα Τρίκαλα είναι τώρα υποψιασμένα, έχουν χάσει από την Παναχαϊκή και βλέπετε πώς πάνε να περάσουν αυτό το παιχνίδι της Κυριακής με τον Άρη και τι χαρακτήρα θέλουν να του προσδώσουν. Υποψιασμένος οφείλει να είναι και ο Άρης για αυτή την αναμέτρηση. Επαναλαμβάνω, είναι μάτς που μπορεί να σε φτιάξει απίστευτα, να σου καθορίσει, εντάξει, ίσως είναι λίγο υπερβολή, αλλά ως ένα βαθμό τη μοίρα σου στο πρωτάθλημα, και από την άλλη ένα ανεπιτυχές αποτέλεσμα μπορεί να σου δημιουργήσει προβλήματα που δεν τα θες τώρα στο ξεκίνημα. Κακά τα ψέματα. Θα δούμε, θα παρακολουθούμε το ρεπορτάζ καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα σας ενημερώσουμε για το πώς προετοιμάζεται γενικότερα ο Άρης για αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω και αν θα έχει παρουσία κόσμου, πώς γίνονται πλέον οι μετακινήσεις, αν επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται, τι ακριβώς ισχύει. Θα το δούμε και αυτό μέσα στην εβδομάδα, γιατί είναι ένα μάτς που έχει και ενδιαφέρον και για τον κόσμο του Άρη, όχι μόνο από Θεσσαλονίκη αλλά και από τις γύρω περιοχές.
Λοιπόν, αυτή η μικρή διακοπή έχει να κάνει με κάτι εσωτερικό εδώ, γιατί πρέπει να πάμε στην Ελένη την Πούντου. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, έκτακτη. Έλα, Ελένη. Χαίρετε. Εντελώς δυσάρεστα είναι τα νέα για τον ΠΑΟΚ και κυρίως για τον Ζωσέ Μαουρίσιο. Περιμέναμε τα αποτελέσματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε ο ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Θα λείψει 4 με 6 εβδομάδες. Η ιατρική διάγνωση αναφέρει ότι υπέστη δευτέρου βαθμού κάκωση του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου. Θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα αποθεραπείας, το οποίο θα διαρκέσει 4 με 6 εβδομάδες. Το ελαφρυντικό, έτσι το ευχάριστο στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι πέρα από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ, το οποίο σαφώς και χάνει ο Βραζιλιάνος, ακολουθεί η διακοπή του πρωταθλήματος, οπότε έτσι κερδίζει λίγες μέρες, λίγο χρόνο μέχρι να επανέλθει. Ίσως το χειρότερο δυνατό σημείο για τον ίδιο, πάνω που είχε βρει τα πατήματά του, βρισκόταν σε εξαιρετική φόρμα και χθες απόλυτος πρωταγωνιστής για τον ΠΑΟΚ. Ήρθε αυτό το πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο δεν έμοιαζε τόσο ανησυχητικό όσο τελικά αποδείχθηκε. Μάζεψε υγρό το γόνατό του, ήταν η επίσημη ιατρική ενημέρωση από πλευράς των ανθρώπων του ΠΑΟΚ και σήμερα τα αποτελέσματα της μαγνητικής νομίζω ότι επιβεβαίωσαν τους χειρότερους φόβους των ανθρώπων του δικεφάλου. Απουσία λοιπόν 4 με 6 εβδομάδων για τον Ζωζέ Μαουρίσιο. Μία απώλεια, ένα πλήγμα για τους ανθρώπους του δικεφάλου. Το χειρότερο είναι άλλο. Το χειρότερο θα ήταν αν πειραζόταν ο χιαστός πέρα από μία απλή κάκωση. Και ξέρεις, αυτό είναι το διφορούμενο πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Προφανώς τώρα ο γιατρός έχει κλινική αποτύπωση του τραυματισμού. Το αν πας συντηρητικά ή πας σε επέμβαση. Και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος του όταν είναι συντηρητικά. Παίρνεις ρίσκο. Τώρα παίρνουν ρίσκο. Το ρίσκο, ναι. Αλλά επειδή είναι χιαστός και θα τον χάσει 4-5 μήνες αν είναι χιαστός, σου λέει πάμε συντηρητικά και ελπίζουν να διορθωθεί, γιατί υπάρχει και διακοπή, όπως λες. Από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς είναι ο συγκεκριμένος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια από τον αθλητή. Είναι δύσκολο και νομίζω ότι και το timing, θα μου πείτε για τραυματισμό, ποτέ δεν είναι κατάλληλο το timing, αλλά με την έννοια ότι ο Βραζιλιάνος ήταν καλά, πατούσε καλά. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό. Περάσει το χώρο της πρώτης γραμμής, βεβαίως. Θα τον πάει πάλι πίσω αυτός ο τραυματισμός. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι είναι και ο πρωταγωνιστής χθες. Δηλαδή βάζει 2 γκολ κτλ. Και την άλλη μέρα έχει πάθει αυτό που έχει πάθει. Αλλά αυτό ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο. Μια ζέστη, μια κρύο. Ωραία. Ευχαριστούμε για την είδηση, Ελένη. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά και με τον Βραζιλιάνο, τα αποτελέσματα του οποίου τα ιατρικά τα περίμεναν στην ΠΑΟΚ. 4 με 6 εβδομάδες, συνήθως αυτές οι... πόσο είναι αυτός. Είναι και παίζει ρόλο και η ηλικία και το πρόγραμμα, πρέπει να είναι και τυχερός να δέσει. Αλλά είναι ο πιο ύπουλος τραυματισμός, γιατί είναι το ένα βήμα από τη ρήξη. Το συγκεκριμένο αυτός έχει υποστεί κάκωση βέβαια στον οπίσθιο χιαστό. Εντάξει. Θυμάμαι κάθε φορά πάντως που ακούω χιαστούς, Άλεξ, θυμάμαι τον Καπάντεϊ. Ένα παιδί το οποίο στον δεύτερο χιαστό όλοι έλεγαν ότι δεν θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο. Έκανε και τρίτο χιαστό. Τρεις φορές ρίξει χιαστό. Τέσσερις. Τρεις στο ένα γόνατο και ένα στο τέλο. Ναι, στο ένα το πόδι. Και παρόλα αυτά κατάφερε και αξιοπρεπέστατα. Τελείωσε καταρχήν. Ναι, τελείωσε. Στον Πανιόν ήταν τελευταία ομάδα. Αξιοπρεπέστατα ολοκλήρωσε την παρουσία του, την καριέρα του ως ποδοσφαιριστής. Αλλά θυμάμαι ότι τον είχε βοηθήσει πάρα πολύ τότε για το ρεπορτάζ που είχε πάει στην Ιταλία σε ένα κέντρο αποκατάσταση. Ναι, είχε πάει στην Ιταλία σε ένα κέντρο και κάθισε και αρκετό καιρό εκεί. Γενικότερα ήταν ένας, όσοι τον έζησαν και προπονητές και συμπαίκτες, γενικότερα άνθρωποι του χώρου, ισχυρίζονται ότι αν δεν είχε αυτούς τους σοβαρότατους και πολύ νωρίς στην καριέρα του τραυματισμούς, η εξέλιξή του θα ήταν πραγματικά αλματώδης και που ενδεχομένως, ήταν βέβαιο ότι θα έφτανε μέχρι και την εθνική ομάδα και θα έκανε και μια πολύ μεγαλύτερη καριέρα από αυτή που εν τέλει έκανε, ξεκινώντας σε πολύ νεαρή ηλικία, έρθε μόλις 18 ετών, θυμίζουμε, στον Άρη τότε μαζί με τον Χαράλαμπο Σιλιγαρδάκη, οι δύο παίκτες από την Αθήνα, που τους είχε φέρει εκείνος ο αμίμητος ο Δημητρίου. Και... είναι χάρη τον άνθρωπο. Φίλος μου. Ο Τάσος. Ναι. Άνθρωπος του Κοντομινά. Ναι. Και πραγματικά, εντάξει, ήταν
μνημονεύεται και όντως έτσι. Είναι από τους πιο άτυχους ποδοσφαιριστές στην τελευταία 20 ετία τουλάχιστον στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Χιαστός είναι ένας από τους χειρότερους πραγματικά τραυματισμούς που μπορεί να έχει ένας ποδοσφαιριστής στην καριέρα του. Ένα τέτοιο. Δύο ποδοσφαιριστές στον Άρη αυτή την περίοδο ταλαιπωρούνται από τέτοιο τραυματισμό. Ο Πίντο και ο Ανάκογλου, θυμίζουμε. Είναι οι δύο παίκτες που βρίσκονται στα πιτς. Ο Πίντο νομίζω ότι θα χάσει όλη τη χρονιά. Δεν βλέπω ότι μπορεί να προλάβει στο τέλος κάποιο μάτς. Μακάρι. Και ο Ανάκογλου, ο οποίος έχει είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας, αλλά παρουσιάζει μια υποτροπή, θυμίζω, στο εγχειρισμένο γόνατό του. Ακολουθεί τώρα ένα πρόγραμμα και ανάλογα με το πώς θα πάει θα δούμε τι θα χρειαστεί στη συνέχεια. Τον έχει πάει πίσω αρκετά αυτός ο τραυματισμός. Είναι πάρα πολύ άτυχος και αυτός, γιατί μιλάμε και για έναν καλό ποδοσφαιριστή με πολλά τεχνικά χαρίσματα, τον Ανάκογλου, ο οποίος δεν μπόρεσε δυστυχώς να βοηθήσει όσο θα περίμενε και ο Άρης να βοηθήσει με την ποιότητα που διαθέτει. Ίσως το έχει, όχι τόσο νομίζω στη φούτμπολ, γιατί δεν του ταιριάζουν και τα γήπεδα, οι αγωνιστικοί χώροι, αλλά στη Σούπερ Λίγκα είναι μια ποιοτική μονάδα, αν μη τι άλλο, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Να πούμε ότι εδώ και λίγη ώρα έχει αναρτηθεί στο Facebook του All About Aris ένας διαγωνισμός για όλους εσάς για ένα διπλό εισιτήριο για το Aris Boca Juniors. Απλή είναι η διαδικασία, αυτή που συνηθίζετε δηλαδή στα site. Θα πατήσετε ένα like, θα κοινοποιήσετε τη συγκεκριμένη δημοσίευση και θα μπείτε αυτομάτως στην κλήρωση για ένα διπλό εισιτήριο προσφορά από την στοίχημα.gr, που είναι και χορηγός βέβαια της εκπομπής, αλλά και μεγάλος χορηγός της ΠΑΕ Aris, η μεγαλύτερη διαδικτυακή στοιχηματική εταιρεία στην Ελλάδα. Μπορείτε λοιπόν με ένα απλό like και μια κοινοποίηση στη διάθεσή σας Πέμπτη βράδυ η συγκεκριμένη προσφορά, και Παρασκευή θα ανακοινώσουμε τους νικητές για το παιχνίδι αυτό του Άρη κόντρα στην Μπόκα. Αυτά έτσι ως εισαγωγικό σημείο μας στην εκπομπή. Θα κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να συνεχίσουμε σήμερα, επειδή μας το ζητήσατε κιόλας με κάποια τηλεφωνήματα χθες. Νομίζω στη δεύτερη ώρα, επειδή μας το επιτρέπει και η μέρα που δεν έχει κάποια σημαντική δημοσιογραφία, να βγάλουμε και διαγραμμές. Οπότε επιστρέφουμε σε λίγο. Ήδη βλέπω μαζική συμμετοχή για το διπλό εισιτήριο του αγώνα του Άρη με την Μπόκα την επόμενη εβδομάδα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Αρκετός κόσμος. Για τον φίλο τον Γιάννη που ρωτάει πώς ακριβώς συμμετέχουμε, το είπα και λίγο πριν, αλλά μπορείς να το δεις και στη σχετική δημοσίευση στο About Aris. Μπες απλά στο Facebook του site, υπάρχει σχετική δημοσίευση, κάνεις ένα like και μια κοινοποίηση την συγκεκριμένη δημοσίευση και αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Και την Παρασκευή στην εκπομπή θα δώσουμε τους δύο νικητές. Και να πω βέβαια ότι αύριο στην εκπομπή θα δώσουμε και ως λίμπερο ένα διπλό εισιτήριο για το Άρης Μπόκα, που θα γίνει με τη διαδικασία, όπως κάνουμε βεβαίως, των μηνυμάτων εδώ στο λίμπερο 107,4. Το όσο μπορούμε, βοηθάμε. Και δίνουμε και προσπαθούμε να σας δώσουμε. Κάθεται σε αυτή την περίεργη συγκυρία τώρα αυτό το μάτς. Κοίτα να δεις, εδώ θα μπορούσε να είναι σημείο αναφοράς. Έχει μπροστά του αυτό το πολύ σημαντικό μάτς στα Τρίκαλα. Μόλις στη δεύτερη αγωνιστική του παθήματος βέβαια, αλλά είναι όντως, όπως σας περιγράφαμε και στο ξεκίνημα, σημαντικό και έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα. Γιατί εντάξει, όπως και να είναι, για φιλικό παιχνίδι. Κοίταξε, υπάρχει ένας όγκος. Ο καημός του Αριανού είναι, παιδιά, να επιστρέψει η ομάδα στη Σούπερ Λίγκα τώρα. Όλα τα άλλα έρχονται καλός κακός σε δεύτερη μοίρα. Ο Άρης, και το βλέπουμε και εμείς που ασχολούμαστε με αυτό το αντικείμενο νυχθημερών, το ρεπορτάζ του Άρη δηλαδή, πόσο πόση πνευματική, πάνω απ' όλα, κούραση αισθανόμαστε το να ασχολούμαστε με αυτό το πρωτάθλημα της Football League. Δηλαδή δεν ταιριάζει, δεν αρμόζει στον Άρη να είναι σε αυτή την κατηγορία, γενικότερα να ταλαιπωρείται και να μπαίνει για δεύτερη χρονιά σε αυτή τη διαδικασία. Αντιληφθείτε, φανταζόμαστε πώς θα αισθανόσαστε και εσείς φυσικά, που εδώ και 4 χρόνια βιώνετε αυτό το περίεργο συνέστημα να μην βλέπετε τον Άρη εκεί που πρέπει να τον βλέπετε. Και αυτό, ξέρετε, μεγαλώνει βλέποντας το πρωτάθλημα της, παρακολουθώντας όσο το παρακολουθείτε,
το πρωτάθλημα της Super League's. Ένα πρωτάθλημα της Super League's, το οποίο βλέπεις το επίπεδο πλέον να έχει χαμηλώσει πάρα πολύ, να έχει πέσει πάρα πολύ. Καμία σχέση δηλαδή με τις χρονιές που Άρης με τις καλές ομάδες πάλευε ακόμη και τότε να είναι στην τετράδα, θυμάστε. Γιατί τότε ήταν πάλι καλός ο Παναθηναϊκός, ήταν φυσικά πάρα πολύ καλός και πρωταθλητής ο Ολυμπιακός. Ήταν πολύ καλή η ΑΕΚ, ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, ήταν δυνατός μέχρι κάποιες χρονιές ο Ηρακλής. Υπήρχαν δηλαδή ο Ατρόμητος, ήταν τότε, έπεφταν πάρα πολλά χρήματα από τον Αστέρα Τρίπολης, έπεφταν πάρα πολλά χρήματα εκείνη την εποχή, με πολύ καλούς ξένους που έφερνε. Καμία σχέση δηλαδή με το πρωτάθλημα της Super League που παρακολουθούμε και πέρυσι τα έλεγα, αλλά και φέτος, γιατί για φέτος κάνουμε κουβέντα τώρα. Είναι απόρρια. Το βλέπεις δηλαδή και τρελαίνεσαι ακόμη περισσότερο. Της πολιτικής. Γιατί λες ότι δεν μπορεί, αν ο Άρης ήταν αυτή τη στιγμή ένας απλά σοβαρός Άρης στη Super League, δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει στην πεντάδα, λέω εγώ. Και αυτό που λες, αλλά είναι απόρρια της πολιτικής κάποιων ανθρώπων που επέλεξαν να ανεβάσουν όλες αυτές τις ομάδες, γιατί τις ανέβασαν όλες αυτές τις ομάδες. Αντίτιμο πήραν όλες αυτές τις ομάδες τα τηλεοπτικά, γιατί αυτά έχουν καταστρέψει και το στοίχημα βέβαια σε μια διαφορετική μορφή από του απλού παίκτη, ο οποίος θα πάει και θα παίξει 5 ευρώ για να ποντάρει και για να πάρει 30, 50 ή 100. Και έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει. Και για να γίνουν αυτά και για να έχουν τα κίνητρα ο κάθε Ατρόμητος, ο κάθε Αστέρας Τρίπολης, ο κάθε Πανιώνιος ή οποιοδήποτε άλλο, έπρεπε να φύγουν από τη μέση κάποιες παραδοσιακές δυνάμεις. Εδώ έφτασε στο σημείο να φύγει ακόμα και η Άκη. Εντάξει, βέβαια έκανε πολύ μεγάλα εγκλήματα. Άλλο, ναι. Αυτό είναι το πρώτο. Ο Άρης από μόνος του οργανισμός. Το αντίθετο από το Σίνα Αθηνά και Χειρακίνη. Έκανε, εννοείται, πάρα πολλά λάθη ως οργανισμός γενικότερα σε πολλά επίπεδα. Αλλά δηλαδή με όλο το σεβασμό στον Ατρόμητο, που είναι πρώτος αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα της Super League με 19 βαθμούς και μπράβο του, έχουμε να το αμφισβητήσουμε εννοείται, αλλά μια ομάδα η οποία κόβει ελάχιστα εισιτήρια, έχει ένα πάρα πολύ μικρό γήπεδο, συμπαθητικότατο κατάλληλα, αλλά μικρό γήπεδο και φυσικά δεν είναι σε καμία περίπτωση το μέγεθος που είναι ο Άρης. Και αυτή η ομάδα λοιπόν, επειδή έχει και τα μέσα, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σταθερά στην Super League, έχει κάνει ευρωπαϊκές εξόδους και αυτή τη στιγμή είναι μια από τις ομάδες που πιστεύω στο τέλος θα είναι λογικά και στην πεντάδα του πρωταθλήματος, να συνεχίσει έτσι. Ο Ατρόμητος, φίλε, το καλοκαίρι έχει ένα φιλικό και τρώει 6. Ναι. Φαντάζεστε να γινόταν αυτό στον Άρη? Είναι ή βλέπω τις αντιδράσεις από κάποιους φίλους αριανούς μετά την ήττα στο μπάσκετ τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να πω κάτι για τα Γιάννενα. Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί έναν ομό μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πόλη με κόσμο και μια ιστορική ομάδα, ο ΠΑΣ. Τι να πεις δηλαδή για τον ΠΑΣ? Είναι μια ομάδα που εκπροσωπεί, επαναλαμβάνω, ένα ολόκληρο ομό και έχει μια δική του μεγάλη ιστορία και κόσμο που τον ακολουθεί παντού. Έχει μια δυναμική. Αυτή τη δυναμική δεν την έχει φυσικά η Κέρκυρα, δεν την έχει φυσικά ο Απόλλων Σμύρνης, δεν την έχει φυσικά ο Πλατανιάς, δεν την έχει ούτε καν ο Αστέρας Τρίπολης, ο οποίος πασχίζει χρόνια τώρα που είναι στη Σούπερ Λίγκα να συσπυρώσει και να μαζέψει κόσμο, αλλά δεν έχει πείσει ούτε καν την ίδια εκεί την Αρκαδία ότι είναι η ομάδα στην κορυφή του νομού. Ομάδες, ρε Άλεξη, για αυτόν τον σκοπό. Καλά, δεν θα μπω καν στη διαδικασία να μιλήσω για το Λεβαδιακό, που όλοι ξέρουμε τι πρεσβεύει όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχε τουλάχιστον ο Λεβαδιακός. Υπήρχε, ναι, υπήρξε και ένα διάστημα που είχε πάρει μια πολύ καλή ομάδα. Πλατανιάς. Δείτε, Εργοτέλης. Να συμπληρώσω κάτι και συνεχίζεις. Ακόμη και η Ξάνθη, κοιτάξτε πόσες φορές έχει εκφράσει παράπονα ο Πανόπουλος για τη συμπαράσταση εκεί της περιοχής και της πόλης και πόσες φορές έχει απειλήσει ότι θα φύγει από την ομάδα, θα την πάρει και θα την πάει αλλού. Ακόμη και η ίδια η ομάδα, η οποία και αυτή έχει βγει στην Ευρώπη και με ένα χρηματοδότη έχει και. Εγώ βλέπω ότι ομάδες δημιουργήθηκαν γι' αυτό ακριβώς το σκοπό. Πού είναι η Καλονή? Πούντε. Ήρθε, τσαλάκωσε 2 χρόνια όπως τσαλάκωσε αυτά τα οποία τσαλάκωσε, άντε πάλι πίσω. Πανθρακικός, ξαφανίστηκε. Πού είναι? Πουθενά. Πλατανιά. Τι νομίζεις, το Πλατανιάς τι νομίζεις θα γίνει? Άμα πέσει φέτος, πέφτουν και 4. Θα ξαναυπάρξει, πιστεύετε?
Δεν είναι όπως λες τα Γιάννη. Η δόξα, ρε παιδί μου, που έχουμε τώρα με έτσι όπως είναι. Έχει μια... Είναι η δόξα δράμας, έχει μια ιστορία ολόκληρη. Ακόμα και ο Απόλλωνας, έτσι, που ξέρουμε όλοι τι συμβαίνει σήμερα που μιλάμε. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν έχει ο Απόλλων Καλαμαριάς, που έγινε Απόλλων πότε τώρα, μια ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου. Και εκφράζει και τον ποντιακό στοιχείο. Σωστά. Ρε, εντάξει, ναι. Αλλά μιλάμε για κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν ξεφυτρώσει ναι. ξαφνικά. Και ανεβαίνανε τη μία κατηγορία πίσω από την άλλη. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνεται. Απλά θέλω να πω. Και έτσι έφτασαν και εξαφανίστηκαν ναι. η Δόξα, η Καβάλα, η Λάρισα. Πέρα από κακή διαχείριση, που φυσικά εννοείται έγινε κακή διαχείριση, κάκιστες επιλογές. Και η απίστευτη, απίθμενη θα τη χαρακτήριζα, εσωστρέφεια σε αυτό το σύλλογο. Βλέποντας τα τελευταία δύο χρόνια που ο Άρης είναι στη Football League, τη Super League αντίστοιχα, καταλαβαίνει κανείς ότι με μία συνετή διοίκηση και με κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές, όχι σε εκείνο το κορυφαίο επίπεδο που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια, μπορείς με τη δυναμική που διαθέτεις να είσαι άνετα μέσα στις πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Με τη δυναμική που διαθέτεις ως κλαμπ. Αρκεί να έχεις, επαναλαμβάνω, μια συνέπεια στη διοίκησή σου και στο οικονομικό και να έχεις μια δυναμική η οποία να σου επιτρέπει να κάνεις κάτι του και να μην φυτοζωείς, και με τη δυναμική που έχεις, με το γήπεδό σου, με τον κόσμο σου και τη φανέλα την οποία έχεις, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και κάτι παραπάνω. Ο Άρης δεν μπόρεσε να διαχειριστεί το γεγονός ότι αφού επέστρεψε και τα πρώτα δύο χρόνια έφερε καλούς ποδοσφαιριστές που ανέβασαν πάρα πολύ το επίπεδο, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση από εκεί και έπειτα. Το λάθος του Άρη είναι ότι λειτουργήσε ως μια ομάδα με πολλαπλάσια έσοδα σε περιπτώσεις όπως αυτές του Κόκε, του Γκαρσία, του Κάλβο, του Νέτο, όλων αυτών των παιχτών, οι οποίοι υπό την πίεση και του κόσμου ανανέωναν τα συμβόλαιά τους, αλλά τα ανανέωναν με χρήματα που η ομάδα δεν μπορούσε να ανταποκριθεί ή μπορούσε να ανταποκριθεί υπό έναν όρο. Της αγωνιστικής επιτυχίας. Όταν μπήκε στους ομίλους, λοιπόν. Δεν μπορείς να εξαρτάς όμως το αν θα αποπληρώσεις ένα συμβόλαιο 800.000 ευρώ με το αν θα είσαι στους ομίλους του Europa League. Και αν δεν είσαι, γιατί το ποδόσφαιρο είναι δοκάρι και μέσα, μα αυτό και εκεί δοκάρι και έξω. Εκεί είναι ότι όταν λοιπόν και οι άλλοι καταλάβαιναν ότι εξαρτάσαι από αυτό, πήγαινε ο Μπέος με το Βόλο, σε περνούσε για έναν βαθμό. Έπαιζε αυτό στα play-off, εσύ έχανες και τα λεφτά τα play-off, έχανες και την Ευρώπη και έχανες και τη γη κατά τα πόδια σου. Εντάξει. Πρέπει να απλώνεις τα πόδια σου μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Μπήκαν μετά και οι ρήτρες. Και φέτος. Σαν καρέ, μανκαρέ. Και βλέπεις ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πέσει πάρα πολύ και τα συμβόλαια στη Super League. Δεν έχουν καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση με και τα νούμερα που ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης γιατί είναι εδώ. Πλέον βλέπεις ποδοσφαιριστές στη Super League με συμβόλαια 40, 50, 60 χιλιάδες. Ναι, ρε Άλεξα, να σου πω κάτι. Ο κάθε Λεβαδιακός όμως και ο κάθε Πλατανιάς, αν δεν υπάρχει το τηλεοπτικό, δεν θα έχουν 40, θα έχουν 10.000 συμβόλαιο. Άρα εσύ που έχεις κόσμο, που έχεις ένα brand name, που έχεις διαφημίσεις, που ξέρεις ότι είσαι μεγαλύτερο μέγεθος, γι' αυτό υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ο Άρης δεν κινδύνευε ποτέ. Όταν όμως φτάσαμε εσύ να έχεις τους 10.000 κόσμου στο γήπεδο που είχε στην Αλφα Εθνική, έτσι, και ο άλλος είχε 1.000, αλλά την ίδια στιγμή είχε 2 εκατομμύρια τα τηλεοπτικά. Εκεί είχε τις διαιτησίες, είχε τις αβάντες, είχε παιχνίδια να κερδίζει 3-0 ο Λεβαδιακός τον Ολυμπιακό. Καλά, εντάξει, αυτό έχει να είχε κάνει... η Λάρισα να πηγαίνει να κερδίζει τον Αΐτη το Ολυμπιακό 0-1. Αυτό είναι η αθέατη πλευρά του ελληνικού ποδοσφαίρου, δυστυχώς. Αυτό... Και έλεγαν και ο Σουφάκι τον Άρη. Αυτό είναι άλλο θέμα. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα φυσικά, αλλά είναι εντελώς διαφορετικό από όλα αυτό που συζητάμε. Είναι. Σίγουρα. Την αλλά... ίδια στιγμή οι αντιπαλοί σου εδώ στην πόλη δεν τα είχαν αυτά τα προβλήματα. Δεν είχαν τέτοιες πιέσεις. Δεν είχαν τέτοια ζητήματα. Παίρναν τους 2 βαθμούς παραπάνω που έπρεπε να πάρουν για να βγουν στην Ευρώπη και να έχουν εξασφαλισμένα τα έσοδα. Γιατί να το σκεφτείς εκείνα τα χρόνια, 4-5 χρόνια. Που ο Άρης και ο Πάκ ήταν στο ίδιο επίπεδο. Ο ένας έβγαινε με 48 βαθμούς κανονικά στην τετράδα και παίζε με τον Βόλο που λέγαμε του Μπέου, και εσύ με 45 έμενες έξω. Έπαιζε το ρόλο του στην ουσία. Δηλαδή και οι δύο κάναν λάθη, αλλά ο ένας δεν το πλήρωνε. Γιατί πιστεύεις ότι αυτό θα σταματήσει να συμβαίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Εγώ δεν το πιστεύω. Όχι, δεν θα σταματήσει να συμβαίνει. Απλά... Μπορεί να μην είναι ο Λεβαδιακός, θα είναι κάποιος άλλος. Φέτος θα είναι ο ένας, του χρόνου θα είναι κάποιος άλλος. Πάντοτε θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα υποφελείται από τις καλές δημόσιες σχέσεις, να το πω. Και έτσι. Έχει δίκιο εδώ ο 506. Λέει, κάποιοι βγάλανε λεφτά, λέει, αδιαφορώντας για τη βιωσιμότητα του Άρη. Ναι, αλλά πρόσεξε. Και κάποιοι τους άφησαν να βγάλουν λεφτά. Είναι και αυτό.
Είναι η όλη κατάσταση περίεργη εκείνα τα χρόνια. Και θα μπούμε σε μια κουβέντα που ο ένας θα λέει πάλι αυτά που λέγαμε τότε. Δεν χρειάζεται. Απλά περιγράφουμε ένα πλαίσιο στο οποίο δεν ήταν ένα πράγμα μόνο. Ήταν τα λάθη που έγιναν από τους παράγοντες του Άρη. Ήταν η κατάσταση στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Βλέπετε πόσα όρια αποκαλύπτονται συνεχώς. Από τις ομάδες που τα πλήρωσαν παρά τα λάθη μας. Απλά εγώ λέω ότι παρά τα λάθη μας, αν ήταν καθαρό το ποδόσφαιρο, δεν θα κατρακυλούσε ο Άρης. Παρά τα εγκλήματα που έχουν γίνει και από τους δικούς μας παράγοντες, δεν θα κατρακυλούσε. Είναι ένα συνδυασμός όλων αυτών. Και το ζήτημα είναι τώρα, βλέπεις πάλι παρόμοια πράγματα. Βλέπεις πάλι κάποιοι. Το είδαμε πέρσι με τη Λαμία. Το είδαμε με τον Άρη να μην ανεβαίνει από τη Γάμα Εθνική και τη Δόξα Δρά μας με το ίδιο ακριβώς πράγμα να ανεβαίνει από τη Γάμα Εθνική. Αλλά όλα αυτά έχουν κουράσει και τον κόσμο. Έχει χάσει ο κόσμος τη διάθεσή του για μάχη. Και τι να κάνει, μάχεται καθημερινά να βγάλει, να ταΐσει την οικογένειά του. Δεν μπορεί να βάλει και αυτό στο κεφάλι του. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει η διοίκηση του Άρη φέτος θα ευνοείται ο Απόλλων Πόντου μέσα στη Βέρεια ή η Δόξα Δράμας ή οτιδήποτε άλλο. Εσύ πρέπει ως διοίκηση του Άρη να εξασφαλίσεις ότι τουλάχιστον τα δικά σου παιχνίδια όλα θα είναι ok και στην τελική, στη βαθμολογία, θα είσαι ένα βαθμό πάνω. Δεν Έτσι. Πρέπει να εγκληματίσουμε φέτος. Τα τρίκα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν γίνεται, παιδιά, να βγάλουμε και ATT. Εντάξει, εκεί πέρα, να σου πω κάτι. Δεν πρέπει Κυριακή... να εγκληματίσουμε με μάτια τύπου Σπάρτης. Την Κυριακή πας να δώσεις μία μάχη. Από αυτές τις μάχες και από το αν θα τις κερδίσεις ή όχι, θα εξαρθεί και η τελική έκβαση του πρωταθλήματος και τη θέση που θα καταλάβεις. Αυτά είναι τα παιχνίδια που σε καθιερώνουν. Αυτά τα παιχνίδια που θα σε αναδείξουν, θα σε ανυψώσουν, θα στείλουν μηνύματα, θα εκτοξεύσουν την ψυχολογία σου. Πέρσι τον κέρδισε στο Χαριλάου. Ναι, πέρσι έχασε και από την Καλυθέα 2-0. Αυτό λέω. Δεν κέρδισε τα δύο παιχνίδια στην Πρεμιέρα. Μα σκέψου, πρόσεχε λίγο. Δεν κέρδισε τον Αγροτικό Αστέρα. Απόλλωνα. Νίκη εδώ, ισοπαλία έτσι όπως ήρθε εκεί. Λαμία, ισοπαλία. Δεν έχασε τη Λαμία, αλλά έχασε χάνοντας πέναλτι στο 92 και με αυτό που έγινε από τον Καλογερόπουλο. Τον Όφη, ισοπαλία νίκη. Τα τρίκαλα είχε 1-1. Από τις ομάδες πρωταγωνίστησαν. Οκ, είχε και δύο φυσιολογικά. Ανεπιτυχία αποτελέσματα. Αλλά χάνεις αυτό που λες. Χάνεις από την Καλυθέα. Δεν κερδίζεις τον Εύωσμο. Φέρνεις χ με τον Αιγινιακό στην έδρα σου. Τη Σπάρτη. Δεν κερδίζεις στη Σπάρτη. Που έπαιξες ένα. Που το κάκι στο παιχνίδι. Δηλαδή, τραγικό. Τα χειρότερα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Τραγικό. Βέβαια και η Λαμία έκανε τέτοια παιχνίδια. Αλλά η Λαμία μέσα στην Καλυθέα πήγε ο. Πώς τον λέγανε ο τύπος. Στη Βούλα. Το πήρε το τριποντάκι. Στον Αγροτικό Αστέρα τραγουδούσαν σφακιανάκι. Αγάλματα. Η αμυντική και η στόπερ. Και ήδη τα λέμε αυτά. Όχι γιατί ούτε θέλουμε να κλαφτούμε, ούτε να μην ψημιρούμε. Απλά τα λέμε γιατί ήδη στα δύο πρώτα παιχνίδια τα επίσημα, ένα τη προηγούμενη εβδομάδα στο Κύπελλο με τον Πανιόνιο και ένα με τον Αιγινιακό στο πρωτάθλημα, που μάλιστα το κερδίστηκε πολύ εύκολα και δεν υπήρχε λόγο να ασχοληθούμε, είχε αφορμές για να ασχοληθεί. Δηλαδή, στο μάτι με τον Πανιόνιο δεν υπάρχει κανένα φυσικά φάουλ του Σόουζα στον γκολ που ακυρώνεται. Κανένα. Υπάρχει offside στον γκολ του Πανιωνίου. Και στο παιχνίδι με τον Αιγινιακό, το οποίο μάλιστα ο Άριστο τελείωσε από το πρώτο ημίχρονο, υπάρχει αυτό το πεντακάθαρο γκολ. Να το σπαλεί ο Σόουζα, που το βρίσκει, που το χάνει μέσα στις φάσεις της επίμαχης είναι ο Πορτογάλος. Βάζει ένα κανονικό γκολ και ακυρώνεται. Δηλαδή όταν σε ένα παιχνίδι που κερδίζεις τόσο εύκολα έχεις το διαιτητή να μην βλέπει, να κάνει πως δεν βλέπει και να μην δίνει αυτό το πεντακάθαρο γκολ, τι θα περιμένουμε δηλαδή μετά? Τι θα γίνει άμα είναι 0-0, σκοράρεις ένα πεντακάθαρο γκολ και στο ακυρώσεις το Άρη Σόφι για παράδειγμα? Έλατε. Αυτά έτσι με μια γενικότερη κουβέντα, λέει ο φίλος ο 506. Το ζήτημα είναι πώς θα ανταγωνιστείς μικρές ομάδες πρώτης εθνικής που παίρνουν καλούς και ακριβούς δανεικούς, χαλάνε οι όροι του ανταγωνισμού. Δεν μπορείς. Και δεν είναι. Η δανεική, φίλε 506, φίλε Άλεξ, είναι το τελευταίο. Το τελευταίο είναι η δανεική. Γιατί αν απλά έδινε τους δανεικούς και παίζαν οι δανεικοί το παιχνίδι,
Δεν θα έχει τέτοια ζητήματα. Δεν είναι μόνο ιδανική. Είναι ιδανική, είναι τα διπλά, είναι η άση. Είναι τα παιχνίδια που παίρνουν αυτές οι ομάδες. Πάνε και βρίσκεις εσύ καλούς παίκτες και μπορείς να ανταγωνιστείς τους οποιουσδήποτε δανεικούς. Αυτό όμως είναι μια επιλογή που έχει κάνει ο Άρης ο σύλλογος όλα αυτά τα χρόνια. Ο Άρης ξέρει ότι δεν θα πάει να περάσει εύκολα από τον Πλατανιά, γιατί θα πει στον κάθε Πλατανιά, έτσι δεν μην παρεξηγεί, μην πω ομάδα, μην μπλέξω ομάδα, να πω, ποιο να πω, να πω τον Πανθρακικό που έχει διαλυθεί. Και θα του πει του κάθε Πανθρακικού ο Ολυμπιακός, άστον να περάσει. Γιατί αυτά γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια στο ποδόσφαιρο. Και δεν μιλάω τώρα για την ομάδα της Κομωτινής, έτσι την είπα παραδειγματικά, γιατί έχει διαλυθεί πλέον. Αυτό είναι το χειρότερο. Το χειρότερο επίσης είναι να πηγαίνει να παίρνει ο άλλος να αγοράζει 200, 300 και 500 και 600 και 700 και 800 χιλιάρικα ένα παίκτη. Γι' αυτό έλεγα στον Άλεξ προχθές που μου είπε για τον Ελουντούλου, μήπως μείνει κιόλας δανεικός. Να πάει να παίρνει ένα παίκτη και να τον αφήνει στον Πανιόνιο, τον παίκτη που αγόρασε από τον Πανιόνιο, και να τον αφήνει εκεί να παίζει. Αντιλαμβάνεστε γιατί γίνονται όλα αυτά. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος να δικαιολογηθούν κάποια χρήματα που πάνε σε κάποιες ομάδες. Και αυτό γίνεται όλα αυτά τα χρόνια. Και όλος τυχαίως στα συγκεκριμένα παιχνίδια πάντα αυτός που έδωσε το δανεικό και τα λοιπά, αν το χρειάζεται ο μας το παίρνει. Δεν είναι λοιπόν μόνο ότι δίνει τον δανεικό, είναι και τον τρόπο που λειτουργεί. Και την ίδια στιγμή όλος τυχαίως αυτές οι ομάδες ψηφίζουν στη Λίγκα αυτό που θέλουν οι άλλες οι ομάδες που τους δίνουν τους δανεικούς. Και την ίδια στιγμή πάνε όλοι μαζί και βγάζουν τον Καγκάτσι, τον Βασίλη, τον επαναφέρουνε. Και μάλιστα θεσπίζουν και ένα ειδικό ρόλο να έχει, γιατί δεν μπορούσε να περάσει, γιατί διώκεται για αυτά που διώκεται. Αλλά σε αυτά συμφωνήσανε, τα βρήκανε. Όλα αυτά είναι. Και η ΕΠΟ είναι επίσης. Γιατί στον ένα βγάζει να πληρώνει αποφάσεις τύπου Σιφάκη στο παρελθόν και στον άλλον όχι. Όλα παίζουν το ρόλο τους. Αλλά το κυριότερο είναι αυτό που λέει ο Άλεξ, ότι πρέπει εσύ ως σύλλογος να έχεις μια ρευστότητα, να έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορεί, πέρα από τα 5 εκατομμύρια θα έχει έσοδα η ομάδα, να μπορεί να έχει και ένα στη δύσκολη να εξυπηρετήσει. Εγώ δεν είμαι να βάζει 5 εκατομμύρια το χρόνο, αλλά με τα έσοδα που έχει ένα brand name όπως ο Άρης, που στη χειρότερη του χρονιά στην Αλφα Εθνική είχε 5 εκατομμύρια έσοδα. Με μια συμπαθητική πορεία, να έχει δηλαδή 3.000 εισιτήρια διαρκείας, δεν σου λέω τα 12 που είχε επί Αμπρέου, 3.000 εισιτήρια διαρκείας και 5.000 εισιτήρια πόρτας, η ομάδα δεν μπορεί να κάνει την πεντάδα. Αν υπάρχει και ένας ο οποίος όταν παρουσιαστεί το καλοκαίρι που δεν έχει έσοδα, μια ανάγκη να πει πάρει και 50.000. Ναι. Και όχι να τα χαρίσει, να τα βάλει στην ομάδα και να τα πάρει μετά, να τα έσοδα της ομάδας. Αν λοιπόν ο Άρης ως σύλλογος έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα τον βοηθάει με 1-2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στη Super League, δεν συζητώ για τη Football League, κανένα πρόβλημα δεν θα έχει αν κάνει σωστή διαχείριση. Αν όμως έρθει ο Κόκε με 200 χιλιάρικα συμβόλαιο και τα δύο πρώτα χρόνια παίξει με 200 χιλιάρικα συμβόλαιο, πρέπει να έχει και τον άνθρωπο τον τρίτο χρόνο που θα τον πουλήσει. Γιατί καλός ή κακός, παιδιά, αν δεν έχεις τον Ιβάν Σαββίδη ή τον Μαρινάκη να καλύπτουν τα λεφτά, πρέπει να βρεις άλλους τρόπους να. Δεν μπορείς να ζήσεις. Εκεί θα πάει ο εγωισμός μας, βέβαια, θα αρχίσουμε να λέμε γιατί να φύγει ο ένας, γιατί να φύγει ο άλλος. Αν δεν φύγουν, θα βρεις άλλον. Φυσικά θα βρεις άλλον. Όπως βρήκες στον κάθε Κόκε. Okay, μπορεί να κάνεις και την υπέρβαση. Είναι απεριόριστη, δεν υπάρχει. Ειδικά για ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό τώρα. Για ένα-δύο παίκτες μπορεί να κάνεις και μια υπέρβαση. Αν κρίνεις ότι αυτοί οι παίκτες αξίζουν να δώσεις κάποια χρήματα παραπάνω. Σε ακούω πάρα πολλές φορές. Πού πήγαν τα λεφτά? Πάρτε τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών και δείτε πού πήγαν τα λεφτά. Όταν είχε 1% κόστιζε ο Κόκε το χρόνο. Μα κοιτάξτε και την πορεία τους και τη φθήνουσα πορεία που είχαν όλοι αυτοί μετά. Όταν φύγανε. Γιατί δεν τους πούλησε όταν ήταν στο πικ τους. Αν πουλούσε, βέβαια, εγώ το καταλαβαίνω. Πώς έχουμε πει για τον Σκόρδα. Σκέψου εκεί ο Σκόρδα να μην ανανέωνε τον Κόκε και τον Γκαρσία μετά το χαμένο τελικό εδώ. Αλλά υπό την πίεση όλη αυτή, χαμένο τελικό κτλ., ανανέωσε τον Κόκε και τον Γκαρσία. Ναι, αλλά 800 ο ένας το χρόνο, 1% με την εφορία, ναι. 400 ο άλλος. Δεν ξανάπηξε ποτέ σοβαρό ποδόσφαιρο.
όπως έπαιξαν τις πρώτες χρονιές. Πάμε στο διάλειμμα. Να πω, μας ενημερώνει ο Γιάννης ο Παραπονιάρης από το Αλεξάνδριο. Ο Kyle Weaver θα είναι στην 12άδα της αναμέτρησης με την Telekom Von, όπως μας ενημερώνει. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Σας είπαμε ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Μπαίνετε στο Facebook του All About Aris και μπορείτε να κάνετε ένα απλό like και να κοινοποιήσετε την σχετική δημοσίευση για να μπείτε στην κλήρωση για, για το διπλό εισιτήριο για το παιχνίδι με την Μπόκα την άλλη Τετάρτη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στην εκπομπή της Παρασκευής θα κάνουμε την κληροσούλα και την ίδια στιγμή βεβαίως είναι μια προσφορά της εταιρείας Στίχημαν. Με την εταιρεία Στίχημαν.gr μπορείς να συνεχίζεις να παίζεις το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του Στίχημαν.gr. Άμεση ενημερώση στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Μαζί μας είναι και η ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χώρων. Πλάκες πεζοδρομίου, κυβόληθη, κράσπεδα, πλάκες οδηγή για τυφλούς, για κάθε εξωτερικό χώρο, για δήμους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ιδιωτικές κατοικίες. Μπορείτε να δείτε πολλές περισσότερες λεπτομέρειες με ένα κλικ στο www.esa.gr. Τα προϊόντα της ΕΕ που βρίσκονται σε επιλεγμένα καταστήματα στην Ελλάδα, αλλά και στην έκθεση της ΕΕ στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Μαζί μας και ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα στην Θεσσαλονίκη, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σου στο 628586. Μπορείτε να δείτε και το νέο αναμένο μενού στον διαδικτυακό τόπο του Mr. Gold, στο Facebook του Mr. Gold, με όλες τις μεγάλες προσφορές και φυσικά να έρθει και delivery στον χώρο σας 628586. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο της επικοινωνίας. Ανοιχτές γραμμές από εδώ και στο εξής, στο 2310-287-3 8, εφόσον έχετε τη διάθεση. Και στη γίνεται τώρα. Χθες που δεν ανοίξαμε γραμμές, μας πήραν τηλέφωνο, ανοίξε γραμμές να τα πούμε. Σήμερα ανοίγω τώρα τις γραμμές, μπορεί να μην πάει κανένας τώρα. Είναι το κλασικό φαινόμενο αυτό που υπάρχει. Αλλά εμείς δίνουμε το 2310-287-3 8. Αν δεν πάρετε, θα τα πούμε εγώ με τον Αλέξη. Μην ανησυχείτε. Να θυμίσω ότι και ο Kyle Weaver θα είναι στην αποστολή, στην 12άδα του αγώνα, που μας ενημέρωσε ο Γιάννης, αργότερα θα τον ακούσετε, στο παιχνίδι του Άρη με την Telekom Von Baskets, που είναι ο απόψινός αντίπαλος στις 7.30 της ομάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο μπάσκετ κάθε 3 και λίγο παιχνίδι έχουμε, δεν πλήττουμε καθόλου. Εκεί δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το 2310-287-3 8 είναι στη διάθεσή σας για να επικοινωνήσουμε και να συζητήσουμε για τα θέματα του Άρη φυσικά και πάμε να ακούσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Γεια σου Χρήστα, γεια σου Αλέξη. Χαίρετε. Καλησπέρα. Λοιπόν, άμα ανοίξετε γραμμές πάντα παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει. Και κακώς που δεν ανοίγετε τις άλλες μέρες. Καλά, είπαμε κάποιες μέρες θα ανοίγουμε, κάποιες όχι, αλλά λοιπόν, ανάλογα με τη θεματολογία. Άκουσα αυτά που λέτε. Ναι. Η άποψή μου φέτος που την έλεγα το όνομά σου πες μας καταρχήν. Είμαι Κλεωμένη. Έλα Κλεωμένη. Λοιπόν, από το καλοκαίρι όταν άρχισε να γίνεται όλη αυτή η ομάδα, είχα την πεποίθηση ότι φέτος ο Άρης θα τερματίσει πολύ άνετα πρώτος. Βέβαια αυτά κάποιος θα μου πει ότι τα έλεγες και πέρσι και πρόπερσι. Ναι. Φέτος πραγματικά από το πρώτο παιχνίδι έδειξε ο Άρης ότι είναι τουλάχιστον μία ταχύτητα πάνω. Τώρα θα μου πείτε είναι ο Απόλλων Πόντου, είναι ο Όφη. Αν το παιχνίδι παίζονταν στα ίσια Κλεωμένη, τη σιγουριά που βγάζεις εσύ θα την έβγαζα και εγώ. Επειδή όμως βλέπουμε ότι για κάποιες ομάδες δεν παίζεται στα ίσια, γι' αυτό υπάρχει η όποια ανησυχία. Και πάλι εγώ θεωρώ και εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα βγει. Αλλά πρέπει να είναι σοβαρός. Πέρσι δεν ήταν σοβαρός ο Άρης. Όχι, δεν ήταν σοβαρός πέρσι. Πάνω σε αυτό το θέμα θέλω να πω ότι ο Άρης φέτος μου δείχνει ότι έχει τη δυνατότητα να κερδίζει και τους διαιτητές. Με τον Πανιόνιο δεν την είχε πάντως. Εντάξει, δεν θα μπορείς πάντα να κερδίσεις και τους διαιτητές όμως. Με τον Πανιόνιο νομίζω ότι αν ο Άρης παίξει σε 2 μήνες με τον Πανιόνιο θα τον νικήσει εύκολα μέσα στο Χαριλάο. Ενδεχομένως, με βάση τη φόρμα λες και το ρυθμό. Ναι, με βάση τη φόρμα και το ρυθμό. Γιατί το μόνο πράγμα που έλειπε, η μόνη διαφορά ανάμεσα στον Άρη και στον Πανιόνιο ήταν ότι ο ένας είχε ρυθμούς αγώνων και ο άλλος δεν είχε ρυθμό αγώνων ακόμα. Και το Σάββατο μάλλον στα πρώτα λεπτά φαινόταν το ότι ο Άρης ήταν φανερό η έλλειψη αγώνων. Βέβαια το ίδιο ήταν και γενιακός. Αλλά μετά όταν
πέρασε ο χρόνος, είδατε ότι κάθε επίθεση ναι. πήγαινε για γκολ. Εντάξει, νομίζω όμως ότι δεν πρέπει να στεκόμαστε και πάρα πολύ στο μάτς με τον Αιγινιακό, διότι είναι θεωρητικά, όχι θεωρητικά, είναι από τις πιο αδύναμες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος. Είναι πολύ χειρότερος από την περσινή ομάδα, από τον περσινό Αιγινιακό, και δεν νομίζω ότι είναι, αποτελεί και έτσι ασφαλές κριτήριο η εμφάνιση. Ήταν πολύ πιο σοβαρός. Ήταν πολύ πιο σοβαρός ασφαλώς ο Άρης από ότι πέρυσι το ξεκίνημά του, αλλά μέχρι εκεί. Το σοβαρό τεστ νομίζω για τον Άρη και ο πρώτος, έτσι, το πρώτο μάτς χαρακτήρα, γιατί και τα Τρίκαλα θα δώσουν μια πολύ μεγάλη μάχη την Κυριακή, από ό,τι μαθαίνουμε, θα είναι αίμα κι άμμος κυριολεκτικά το παιχνίδι, είναι για τον Άρη την Κυριακή. Αυτό είναι το μάτς χαρακτήρα, το πρώτο. Παρόλο αυτό πιστεύω εγώ ότι η διαφορά του Άρη με τους υπόλοιπους φέτος είναι πάρα πολύ μεγάλη. Λοιπόν, και όσον αφορά να το πάω λίγο πιο μακριά, από τη στιγμή που ο Άρης θα ανέβει στην Super League, το πιστεύω από το καλοκαίρι, όχι τώρα, να μην γίνουν αυτά τα λάθη που κάνουν όλες οι ομάδες που ανεβαίνουν. Δηλαδή, να φύγουν 15 και να έρθουν 20. Καλά, ας ανέβει με το καλό και θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, έγινε κλεωμένη γιατί περιμένουν άλλοι τρεις. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Εντάξει, πάνω σε αυτό που λέει ο Κλεωμένης, κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι πιο συμβατοί για πρωτάθλημα της Football League. Δεν ταιριάζουν τόσο πολύ στο πρωτάθλημα της Super League. Εκεί γίνεται μια επιλογή πάντοτε. Εντάξει. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ στο μεθεπόμενο. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου Χρήστανθε, γεια σου Αλέξανδρε. Καλησπέρα. Εσένα σε θυμάμαι με εκείνο το ακροτελεύθερο δευτερόλεπτο. Ναι. Του Καμέλ Μεριέ, με εκείνη την παιχτάρα που είχε ο Άρης. Α, μπράβο, ναι, ωραίο. Καλός παίκτης ήταν όντως. Καλός παίκτης. Καλά χτυπήματα είχε με το αριστερό πόδι. 300 για 6 μήνες. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, για 6 μήνες. Αλλά εγώ ξέρω ότι μου έκανε το γλέντι το 2-0. Πώς την περνούσαν την μπάλα και πώς γλεντούσαν κάποιους με τους πανάτες. Έτσι. Χρήσανθε. Ναι, απλά πρέπει, Νίκο, αυτό λέμε. Ναι. Πρέπει αυτά τα πράγματα να τα κάνουμε ανάλογα και με το πάπλωμά μας. Γιατί το πρώτο χρόνο και το δεύτερο το χρόνο δεν μας ενοχλούν, αλλά μετά ο Άρης δεν έμαθε να πουλάει. Παίχτες έφερε πάρα πολλούς και καλούς. Να πουλάει όμως δεν το έκανε. Ήταν λάθος. Ο τρόπος που αντιμετώπιζε στο συγκεκριμένο κομμάτι είναι λάθος. Εκ του αποτελέσματος, τι να κάνουμε τώρα. Κοίταξε. Ναι, έλα, ακούω. Ναι, αυτό. Ας έρθει ένας Μασούρ και δεν με νοιάζει ρε φίλε τι θα γίνει. Ας παίρνει 222 εκατομμύρια. Παίκτες καλοί υπάρχουν πάρα πολλοί. Είναι έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη δεξαμενή. Απλά πρέπει να έχεις τους κατάλληλους ανθρώπους στα κατάλληλα απόστα για να κάνουν τις κατάλληλες επιλογές. Παίκτες υπάρχουν με το κιλό, να το πω έτσι, λαϊκά. Ναι. Και αν σε δώσει και η Μπόκα 5 δανεικούς, τι θα πεις, ότι δεν τους θέλω όπως γινόταν με τον Ντανίλο Περέιρα, με τον Μπομπαντίγια. Μα φυσικά, εφόσον έχεις τη δυνατότητα να αναπτύξεις μια περαιτέρω σχέση με και συνεργασία με την Μπόκα, θα το εκμεταλλευτείς, δεν κατάλαβα. Ποιος είπε γι' αυτό να μην το κάνεις. Ποιος είπε αυτό να μην το κάνεις. Γινόταν και το πανηγύρι. Γιατί να είναι δανεικό. Εντάξει, μην πάμε, Ρενίκο, μην γυρίζουμε πάλι. Πάντα θα υπάρχουν αυτά. Πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα βγαίνουν και θα λένε όχι αυτό, όχι γιατί εκείνο, γιατί πήρες αυτόν, γιατί δεν πήρες εκείνον. Εδώ γκρινιάζαμε, τότε γκρινιάζαμε για την ομάδα που ήταν τέταρτη και λέγαμε τι είναι ο Άρης τέταρτος, πρέπει να γίνει πρωταθλητής. Πάντα θα υπάρχει κόσμος θα το κάνει. Εντάξει, αυτό. Εντάξει, Χρήστα, δεν θέλω να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Πώς θα γίνει. Και εγώ θέλω να πάρει, αλλά τι να κάνω τώρα. Τι να κάνω τώρα. Εγώ ή να πω στον μπάσκετ ότι ο Άρης θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Πρέπει να είναι ο χειρότερος Ολυμπιακός και ο καλύτερος Άρης για τον κερδίσω. Πώς θα γίνει, θα σου πω κάτι, εγώ κέρδισα και τον Ολυμπιακό με τον Έτσι Ζώσον τον Ολυμπιακός είχε τον Σοφάκη. Καλύτερος ήσουν τότε. Ναι. Τότε ήσουν καλύτερος εκείνη τη χρονιά. Εντάξει, αλλά είχα και παιχταράδες όμως παίζαν μέσα. Εντάξει. Ναι, αλλά γιατί ο Έντι Τζόνσον που λες όμως έπαιρνε ρε φίλε 450.000 το εξάμηνο. Ναι, έχω, καλά. Μπορώ να τους φέρω. Μπορείς όμως να τα αντέξεις. Δεν μπορείς. Δεν είχες παράγοντα, ρε Χρήστο. Δεν είχες λεφτά, ναι. Αυτό λέμε. Υπάρχουν τέτοιοι παίκτες και με λιγότερα χρήματα, πίστεψέ με. Δεν χρειάζεται να δώσεις 400 και 300 χιλιάρια. Θα τους φέρεις τον πρώτο χρόνο και ο Κόκε με 200 ήρθε. Τον τρίτο χρόνο, εκείνο το κρούσιμο. Μα ρε, παιδιά, να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για να μην ακρηγορούμε. Εδώ ήρθε ο Μπεν, που είναι τώρα στον Ολυμπιακό, από την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας. Τζάμπα, κόψω χρόνο. Μπορείς να βρεις τέτοιο, Αλέξανδρε, μπορείς να βρεις τέτοιο. Αρκεί να ξέρεις να ψάχνεις, να έχεις τους ανθρώπους. Μπορείς το δεύτερο, τρίτο χρόνο που θα πρέπει αυτός ο παίκτης, ο Άρης δεν έχει τη δυνατότητα, αν δεν έχει κάποιον μεγάλο επιχειρηματία εκατομμυριούχο, μπορεί να τον κρατήσει τον τρίτο χρόνο. Εντάξει. Πρέπει να τον πουλήσει. Ώστε να αυτό λέμε ότι δεν έγινε σωστά. Τώρα που έχουν περάσει κάποια χρόνια και είμαστε πιο ψύχρεμοι όλοι και πιο ήρεμοι, αυτό δεν έγινε σωστά. Έπρεπε να πουλάς, όχι να φεύγουν τζάμπα ή να φεύγουν προσφυγές. Αυτό λέμε.
Πάντως, να είσαι καλά. Ετοιμάσου είχε την Super League, έτσι. Ετοιμάζομαι, ναι. Άντε, γεια. Έτσι, άντε, καλά. Πάμε στο ακροτελεύθερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μην εξασφαλίσουμε, την άνοδο στο ακροτελεύθερο όμως. Ναι. Δεν πειράζει, την εξασφαλίσουμε και στο ακροτελεύθερο. Να την εξασφαλίσουμε όμως. Παρακαλώ, κυρία μου, εσείς είστε. Καλησπέρα. Χαίρετε. Χρήσανδε, ναι. Ο παππούς ο Παναγιώτης είμαι από την Αθήνα. Γεια σου, παππού. Ξέρετε, παιδί μου, ποια είναι αυτά τα επιλεγμένα σημεία να πάω να πάρω το, αυτό το... Το ποιο? Άρης είσαι. Το Άρης είσαι. Ναι. Άμα μπείτε στο Facebook μέσα υπάρχουν τα επιλεγμένα. Εδώ πέρα θυμάμαι απ' έξω. Ποια είναι τα επιλεγμένα. Μήπως είμαστε. Δεν έχετε εκεί κανένα γιο, κανένα εγγονό, κανένα τέτοιο, κανένα παλικαράκι εκεί να σας πει. Α, περιμένω να έρθει ο εγγονός να το φωνάξει. Πες τον εγγονό να μπει στο Facebook της Άρης είσαι, να δει, τα έχει όλα τα σημεία. Κατέβαιναν πέρα από τα αθλητικά, πέρα από τη Θεσσαλονίκη. Εκεί που έπαιρνε στη Θεσσαλονίκη, ακριβώς το ίδιο σημείο είναι. Εντάξει, Σύνταγμα ή Ομόνοια. Μπράβο. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ναι. Παρακαλώ. Καλά, Χρήστα. Έλα, Παύλο. Είδες λοιπόν που σε πήρα χθες και μου λες ότι έτσι και έτσι να μιλάει ο κόσμος. Τι είπαμε, γι' αυτό. Μας πήρες κατευθείαν, βγάλαμε γραμμές όμως, είδες. Τα όργανα αρχίσανε, Χρήστα. Άγιος φοβέρα θέλει. Α, τα όργανα. Τα όργανα αρχίσανε. Τα λέμε. Και πρέπει να μιλάει ο κόσμος. Να μιλάει. Είδες τι έγινε, Καλαμαριά. Συνέχεια πρέπει να μιλάει. Μήπως κάτι που δεν είδαμε, μία ιδέα. Να πει ας πούμε ένα μπέναλτι που έγινε και δεν δόθηκε, ένα γκολ οφσάιντ, να υπάρχει πίεση από παντού και για όλα. Γι' αυτό μην μου λες ότι όταν και ανάλογα με το πρόγραμμα θα βγάζουν γραμμές. Η πίεση από τον κόσμο είναι καλή, αλλά να ξέρεις Παύλο ότι αν δεν υπάρχει πίεση παραγωγικά, όσο και να φωνάζεις εσύ ή εγώ, το ένα θα είναι δίπλα στο άλλο. Σωστά, ναι. Μη λες αυτό το πράγμα. Σωστά, σωστά. Είναι σαν να λες αυτούς που λένε ότι γιατί να κάνω απεργία, γιατί να κάνω αγώνα. Όχι, όχι, εγώ είμαι διαφορετικής άποψης. Πρόσεξε με. Δεν υπάρχει δικαιολογία φέτος για τον Άρη. Είτε γίνονται σφαγές είτε όχι, να βρει τον τρόπο. Έτσι. Χαμένοι αγώνες. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν γίνεται. Σωστό. Αυτό βάλτε το καλά μέσα στο μυαλό σας. Πάμε στην ουσία του πράγματος. Στην ουσία, Χρήσταφε, τα είπαμε, η ομάδα έδειξε θετικά στοιχεία και εγώ πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα, όπως είπες λοιπόν, ας πούμε τα κοράκια. Τελεία και παύλα. Και με τον Πανιόνιο γίνανε όργια. Ποιος Πανιόνιος, ρε. Ποιος Πανιόνιος. Αν ο Άρης είχε 4-5 παιχνίδια, τους έβαζε 5 γκολ αυτούς. Με αυτές, ας πούμε, τις μπαράγγες που έχει στην άμυνα. Εδώ τώρα η ΑΕΚ να με λοιπόν με τον Μπακατσέτα και τους έκανε 10 ευκαιρίες. Ποιος Πανιόνιος. Που αυτή η ομάδα υπερτιμήθηκε τα 2-3 τελευταία χρόνια, άσε το υποκατάστημα του Ολυμπιακού χρόνια και Ζαμάνια και όχι μόνο. Το Ζαμάνια είναι από το Ζαμάνι που έχει. Ναι, έτσι ακριβώς. Βρίσκονται εκεί που είναι. Λοιπόν, για μπάσκετ, ναι. Όπως σου είπα και χθες, δεν είμαστε κανονική ομάδα. Ας το καταλάβουνε. Και ιδιαίτερα λοιπόν ο Γιαννάκης. Έχουμε πρόβλημα στον Άσο, τι να πω ρε παιδιά. Εκεί πιάνουν την μπάλα και μετά γίνεται τουρλουμπούκι δουλειά. Ναι. Παίκτες οι οποίοι δεν θέλουν να είμαι για να σουτάρουν και μου κάνει εντύπωση. Στα 2-3 δεύτερα που τελειώνουν τα 24 να κάνουν σούτ, ας πούμε, και μαρκαρισμένοι. Γιατί? Είδα τον Βασιλόπουλο σε 2-3 φάσεις δικό του σούτ. Ανενόχλητος και γύριζε την μπάλα. Καλά, εντάξει, έχουμε πρόβλημα. Ναι. Αλλά και να μην σουτάρουμε. Καλή επιτυχία σήμερα στον αγώνα. Και για την Κυριακή, ας πούμε, λοιπόν, ας πούμε, θα τα πούμε. Και όπως είδα τις ομάδες, γιατί έκατσα να παρακολουθήσω και τη δράμα και αυτά, τώρα ποια δράμα, βρε. Και ποια Παναχά εκεί με το φωτάκι 150 χρονών και με τον Γουντουλάκη. Μην τρελαθούμε, ρε. Μην μικραίνετε τον Άρη άλλο. Μην τον μικραίνετε. Αυτές οι ομάδες είναι της πλάκας, έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ξέρεις αν και τα λοιπά. Σου είπα το πρόβλημα τα κοράκια πάλι. Όπως πάντοτε έτσι και τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος παρακαλώ. Καλησπέρα και στους δύο καιρός. Είχαμε να τα πούμε καιρό. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε μου.
θα πάρω. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να σου πω ότι καλά είναι όλα αυτά που λέει. Αλλά για την αλφα εθνική. Αλλά το ότι δεν είναι ποιοτικό το πρωτάθλημα, εντάξει, είναι φυσιολογικό σε μια χώρα πτωχευμένη πώς θα έχει ποιότητα το πρωτάθλημα. Απ' την άλλη όμως υπάρχει ανταγωνισμός φέτος. Γιατί είσαι άδικος σε αυτό? Και μάλιστα υψηλός ανταγωνισμός. Αμφιβάλλεις αυτό? Σχετικό είναι αυτό που λες. Σχετικό είναι. Σχετικό. Εντάξει. Να μην σε πω αποτελέσματα φετινά που στον ύπνο σου δεν θα τα έβλεπες πέρσι και πρόπερσι και τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το θέμα, ότι ο Άρης λοιπόν σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα στην πρώτη χρονιά της μεταγκυρτσικο γκαγκάτσο πιλαβιο σαρό εποχής θα είχε πολλές περισσότερες πιθανότητες να διακριθεί, γιατί ήταν πολύ περιορισμένα, πολύ πιο περιορισμένα μάλλον τα αποτελέσματα που θα ήταν προκαθορισμένα. Κοίταξε να δει. Αν στη Β' όμως Εθνική, Θανάση, κάτσε για να το ολοκληρώσω. Στη Β' Εθνική όμως πέρσι έγινε ακριβώς το αντίθετο. Μετά, αν δεν γίνεται δουλειά, τέλος πάντων, κοίταξε. Όλα είναι μαύρα. Αλλά αυτό που γίνεται φέτος δεν φαίνεται ακόμα να είναι τόσο πολύ, πώς το λένε ρε παιδί μου, κανονισμένο. Περίμενε, περίμενε. Γιατί η διοίκηση βγήκε τον Αύγουστο, η ΚΕΔ είναι στην αρχή. Είναι 2-3 αυτοί που μάχονται ποιος θα είναι ο πρώτος. Περίμενε. Περιμένω. Πάντως, αγωνιστικά για να το πάρουμε, οι κόκκινοι αγωνιστικά, αν θα πέσουμε με τους κόκκινους για το κύπελο, γιατί πιστεύω ότι θα κερδίσουμε στα Γιάννα και θα προχωρήσουμε στο κύπελο, εάν παίξουμε με τους κόκκινους, απαγορεύεται να μην προκριθούμε. Λέω εγώ τώρα εκεί που θα πει. Καλά, άκου λίγο, πάρε τους κόκκινους, τους κόκκινους στη Θεσσαλία την Κυριακή και μετά βλέπουμε και τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Άκου τώρα, πάμε τώρα λοιπόν εκεί. Γιατί αν είσαι, όπως πρέπει στο πρωτάθλημά σου και στο κύπελο, θα μπορέσεις να κάνεις πολλά περισσότερα. Ναι, ναι, το καταλαβαίνω αυτό, ξέρω. Με πρόλαβες και το είπες. Τώρα, φέτος θα κερδίσουμε με τα καλά. Γιατί το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό από ό,τι ήταν πέρσι. Ένα αυτό, δεύτερον. Δεν παίζουμε την αγωνιστική που παίζαμε πέρσι. Φέτος είμαστε υποψιασμένοι, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, και από τη στιγμή που και διαιτητικά κυλήσουν φυσιολογικά τα πράγματα, φέτος θα κερδίσουμε. Γιατί θα κερδίσουμε? Γιατί το κλίμα φέτος είναι καλύτερο και θα κερδίσουμε. Γι' αυτό το λόγο. Θα φανεί στο χειροκρότημα, εδώ είμαστε, ναι. Κοντή γιορτή την Κυριακή. Κερδίσουμε, φέρουμε ισοπαλία ή χάσουμε. Για μένα θα μετρήσει, επειδή είναι δεύτερη αγωνιστική φυσικά, θα μετρήσει πρώτη το αποτέλεσμα. Και το πώς θα παίξεις. Αλλά η εικόνα. Γιατί πέρσι χάσαμε στα Τρίκαλα, αλλά ήμασταν τραγικοί. Χάσαμε στη Λαμία, αλλά μέχρι να φάμε τον γκολ, παίζαμε σαν τον Άρη Παλαιοχωρίου. Η εικόνα που είχες στο δεύτερο ημίχρονο με τον Πανιόνιο για 35 λεπτά ήταν καταπληκτική. Πρόσεξε τι σε λέω. Το ίδιο έγινε και στο πρώτο ημίχρονο με τον Εγινιακό. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο η ομάδα έβγαλε ενέργεια, έβγαλε φάσεις και επειδή την αδύνατη ομάδα την κάνει η καλή ομάδα να φαίνεται αδύνατη, θεωρώ ότι εάν η ομάδα μας έχει αυτό το τέμπο παιχνιδιού και αυτό το ρυθμό παιχνιδιού που είχε με τον Ιωνιακό, θα κερδίσει στα Τρίκαλα. Διότι δημιουργεί, στην επίθεση δημιουργεί φάση. Δεν είναι μόνο τα 5 γκολ που έβαλε, μπορούσε να βάλει, έκανε άλλες 12-13 φάσεις. Τα Τρίκαλα δεν έχουν την άμυνα του Ιωνιακού, μην μπερδεύεσαι και εσύ τώρα. Ναι, εντάξει. Θα δούμε τα Τρίκαλα άμα θα περιμένουν πίσω για να βγουν στην κόντρα ή αν θα το κάνουμε εμείς αυτό. Αυτό θα φανεί στο χειροκρότημα. Εγώ δεν είπα ότι μπορεί να βάλει 5 γκολ εκεί. Λοιπόν, αλλά είναι ένα παιχνίδι κομμένο και ραμμένο για μας. Πολλά παίζουν ρόλο. Πολλά θα παίξουν ρόλο στα Τρίκαλα την Κυριακή. Ο διαιτητής, η προσπάθεια των Τρικάλων, η προσπάθεια δική σου, πολλά. Και κάτι ακόμα, γιατί παίζουν ρόλο αυτά στην οτροπία των Ελλήνων φιλάθλων και ο Άρης επειδή είναι ελληνική ομάδα, γι' αυτό το λεφτό,
σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, γιατί παίζουμε ποδόσφαιρο και δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, άσχετα τι λέω εγώ και ο καθένας. Λοιπόν, ελπίζω οι Έλληνες να μην αλλάξουν γνώμη για την ομάδα μας, η οποία φέτος έχει στόχο την άνοδο, να πούνε, να με πάρει ο γνωστός φίλος μου τηλέφωνο και να μου πει ότι η ομάδα δεν θα ανέβει. Κατάλαβες. Ναι, από την νοοτροπία, γιατί υπάρχει πολύ τέτοιος κόσμος που τη μία είναι έτσι και την άλλη είναι κυβέρνηση. Δηλαδή τα βλέπει τα πράγματα πάντα από μία, με μία νοοτροπία πολύ λάθος. Θα εξαρτηθεί από το χειροκρότημα. Α, και κάτι για το παιχνίδι της Κυριακής και μετά για το σημερινό, το μπασκετικό. Ελπίζω την Κυριακή να έχουμε εμείς 50% στο τρίποντο και οι αντίπαλοι μας κάτω από 50. Και ελπίζω η μπάλα να πηγαίνει στα δικά μας τα χεράκια και όχι στα δικά τους τα χεράκια. Και ελπίζω να μας βγει το παιχνίδι και να είναι το 1 στα 10 που θα παίζει η χειρότερη ομάδα καλά και θα κερδίζει. Και για σήμερα... ας δώσουν λίγη χαρά στον κόσμο κάνοντας καλό παιχνίδι, το έχει ανάγκη ο κόσμος για να έρθει και την Κυριακή για να μπορέσει να έχει καλή ψυχολογία. Ευχαριστώ πολύ, καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε κατευθείαν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πάντα μαζί μας και τα είδη υγιεινής φτικά στην Απόλλωνος 37 με 39 στην κάτω του πάνω από τον κήπο του Καλού. Ελάτε να σχεδιάσουμε για σας το μπάνιο των ονείρων σας με πόνιμα πλακίδια ισπανικών και ιταλικών οίκων και δωρεάν μεταφορά των προϊόντων στο χώρο σας. Επικοινωνία στο 90-55-03 ή επιτόπου, επαναλαμβάνω, στην Απόλλωνος 37 με 39 στην κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού. Μαζί μας στο πλευρό μας και σήμερα η stoichiman.gr που συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του stoichiman.gr. Έχεις άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για το τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψεις και αποστολή στο 545-26, όπως ενημερώνει ο Γιάννης ο Παραπονιάρης από το Αλεξάνδριο, ένα πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο Αμερικανός, ένας από τους Αμερικανούς της Βόνης, ο Jordan Parks, στο πόδι και όπως ενημέρωσε η γερμανική ομάδα, δεν θα αγωνιστεί στο παιχνίδι που θα ξεκινήσει σε περίπου 3 τέταρτα στην Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο. Έχει μια απώλεια δηλαδή. Της τελευταίας στιγμής η Βόνη, ο Jordan Parks, θα είναι απόν. Ένα θεματάκι που ανέβηκε και στη σελίδα της ΠΑΕ όσον αφορά την προπόνηση τη σημερινή. Δεν προπονήθηκε γιατί προφυλάκτηκε ο Βαλεριάνος. Δεν έχει κάτι σοβαρό ο αριστερός μπακ του Άρη και λογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή, του Δημήτρη Σπανού, για το μάτς της Κυριακής. Περισσότερο, επαναλαμβάνω, για προληπτικούς λόγους έμεινε εκτός από την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ρήξη προς του χιαστού υπέστη ο Ροβίθης, ο επιθετικός του Εργοτέλη, ομάδα την οποία αντιμετωπίζει ο Άρης τη μεθεπόμενη αγωνιστική στις 19 του Νοέμβρη. Ο επιθετικός του Εργοτέλη θα μπει στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα τραυματισμού που προέκυψε μετά το παιχνίδι της πρεμιέρας, την ισοπαλία του Εργοτέλη με την Καλυθέα. Η είδηση και αυτή που προέκυψε σήμερα από το ρεπορτάζ του Εργοτέλη. Έτσι θα αναφέρουμε και κάποια θεματάκια που αφορούν κάποιες άλλες ομάδες που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα και ο Εργοτέλης είναι και η ομάδα που αντιμετωπίζει και στα κοντά ο Άρης. Πάντως τα Τρίκαλα έχουν και ένα πρόγραμμα απίστευτο σε αυτές τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Γιατί έπαιξαν με την Παναχαϊκή, έχασαν. Υποδέχονται τώρα τον Άρη. Μετά την επόμενη αγωνιστική, την Τρίτη, πάνε στη Δράμα και την Τέταρτη αγωνιστική υποδέχονται τον Όφη. Δηλαδή πιο δύσκολο πεθαίνεις το πρόγραμμα. Ή δηλαδή που στο τέλος της Τέταρτης αγωνιστικής δεν θα έχουν ούτε βαθμό, που λέει ο λόγος, ή που θα το γυρίσουν την κατάσταση μετά την ήττα της πρεμιέρας. Είναι πάντως ένα πολύ βαρβάτο πρόγραμμα και παίζει και αυτό το ρόλο του για την ομάδα των Τρικάλων. Και επειδή ακριβώς το ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή μετά τον Άρη πάνε στη Δράμα
και υποδέχεται τον Όφη, καταλαβαίνετε τι χαρακτήρα παίρνει για αυτούς το μάτς της, της Κυριακής. Πραγματικά δεν το είχα προσέξει. Τώρα μιλούσα στο διάλειμμα με ένα φίλο και μου το ανέφερε. Είναι απίστευτο το πρόγραμμα των Τρικάλων. Δηλαδή δεν το ήξερα πραγματικά, δεν το είχα προσέξει. Αλλά τώρα αξίζει. Γι' αυτό και αξίζει το κόμμα σας το αναφέρω. Δηλαδή μετά τον Άρη πάει στη Δράμα και υποδέχεται μετά τον Όφη. Και έπαιξε και στην πρεμιέρα με την Παναχαϊκή. Δηλαδή το πρόγραμμα δεν γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω πώς το σημάδεψαν. Γι' αυτό αλλά... είπε, δεν έχουμε στόχο τον πρωταθλητισμό. Αλλά δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Ούτε στο χειρότερο εχθρό του πραγματικά αυτό το πρόγραμμα. Το θέμα όμως είναι ότι εγώ θέλω αυτές όλες οι ομάδες να μείνουν στο. Να ασχολούνται. Εντάξει, δεν νομίζω να ασχολούνται τα Τρίκαλα. Τώρα τι δεν ασχολούνται. Το πέμπτο βγουν. Και από τη μία λέμε για τον Απόλλωνα, τη Δόξα κτλ. Και τον Όφη. Εγώ θεωρώ όλοι αυτοί να έχουν ενδιαφέρον. Γιατί όταν πάει ο Απόλλων στη Δόξα ή η Δόξα στον Απόλλων, στον Απόλλωνα, πρέπει να υπάρχει ενδιαφέρον. Όχι να είναι αδιάφοροι. Γιατί εσύ θα είσαι, θα πας παντού και θα σε περιμένουν όλοι όντως. Είσαι ο Άρης, θα πας παντού. Ναι, το θέμα είναι τώρα. Να πας όμως. Ναι, σκέψου τώρα δηλαδή ότι για να το συνεχίσουμε να το προεκτείνουμε, εάν δηλαδή όπως θέλουμε όλοι πάει ο Άρης κερδίσει και χάσει και στη Δράμα και δεν κερδίσει ούτε τον Όφη. Και έχει από 0 έως 1 βαθμό μετά από 4 αγωνιστικές. Τον κερδίσει, φίλε. Ναι, αν λέμε. Αυτομάτως. Λοιπόν, μένει πίσω. Χάνει από τον Άρη. Και μετά πάει Δράμα και Όφη. Και κερδίζει. Και κερδίζει γιατί μάλιστα. Πρέπει να μείνει στο παιχνίδι. Εντάξει, okay. Ας φέρει και σοπαλία, δεν πειράζει. Ας φέρει και εκεί, δεν μας ενοχλεί. Συγγνώμη, αυτή η Δόξα Δράμας χωρίς πρόξιμο μπορεί να κερδίσει νομίζω τα Τρικαλά. Δεν θέλω να το συζητήσω αυτό και να μπω σε αυτή τη διαδικασία να κάνω αυτή την κουβέντα. Γιατί επειδή έχουμε δει πολλά στη βράδυ τη Football League, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Αν θες να το πάμε καθαρά. Άμα έπαιζε τώρα, Δόξα Δράμα. Αν θες να το πάμε καθαρά με αγωνιστικά κριτήρια. Με αγωνιστικά, χωρίς επανεβάσεις. Βαγγέλη μου, γραμμένε μου. Πάντως, από το ρεπορτάζ που έκανα, γιατί δεν είχαμε εικόνα από το χθεσινό Παναχαϊκή Τρίκαλα. Η Παναχαϊκή, στην έδρα τη ειδικά, παιδιά, να ξέρετε, θα είναι ένα πάρα πολύ υπολογίσιμο αντίπαλο. Ποιο? Η Παναχαϊκή. Α, ναι. Έπαιξε πάρα πολύ καλά χθες. Βέβαια ήταν πρεμιέρα, είχε και αρκετό κόσμο στο γήπεδο γιατί ήταν η πρεμιέρα. Έχουν ένα καλό αγωνιστικό χώρο. Παίζουν στο Πεμπελοποννησιακό. Έχουν κόσμο αρκετό. Η Παναχαϊκή είναι μια ομάδα από τις ιστορικές στην Ελλάδα. Και προσπαθούν από ό,τι έμαθα να παίξουν και ποδόσφαιρο. Να την κυκλοφορήσουν την μπάλα από πίσω, σωστά, ορθολογικά. Έχουν παίκτες νεαρούς. Έχουν. Ένα πλάνο συγκεκριμένο, έχουν λυμμένο το οικονομικό τους πρόβλημα, αυτά τα λεφτά που δίνουν τα δίνουν και στην ώρα τους και για τα δεδομένα της Football League έχουν και μια εξαιρετική οργάνωση. Δεν τους λείπει τίποτα. Δεν έχουν ούτε ένα ξένο παίκτη. Ναι, δεν έχεις, έχουν όλα τα υπόλοιπα όμως. Και το ρόστερ τους είναι... Μια ομάδα που τρέχει πάρα πολύ, πιέζει, πρεσάρει, έχουν κίνητρο, είναι νεαροί. Είναι αθλητική ομάδα. Άξι. Εγώ επαναλαμβάνω. Λες, λέμε κάποια πράγματα που μαθαίνουμε, αλλά ξέρει και ο κόσμος. Δεν είπαμε ότι είναι η Μπαρτσελόνα. 82 χρονών είναι όμως ο Φωτάκης και 134 ο Χαλκιάς. Δεν παίζει. Ο Χαλκιάς, ο Βρονταράς παίζει. Ποιος? Ο Βρονταράς παίζει. Ο Βρονταράς τι είναι, παλικάρι. Δεν είναι Χαλκιάς. Πόσο χρόνο είναι? Πιο μικρός. Βρονταράς, κατά βρω πόσο χρόνο είναι τώρα, περίμενε. Τόσο είναι και ο Βρονταράς, να ξέρει. Βρονταράς. Δεν το θυμάσαι πόσο είναι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Πότε θυμάμαι. Βρονταράς Παναχαϊκή, ορίστε. Κάτσε να δω πόσο χρόνο τώρα είναι. Βρονταράς και καθάριο πήρε. Βρονταρά και καθάριο πήρε η Παναχαϊκή. Οπότε είναι 32-33 πρέπει να είναι. Βρονταράς. Η ομάδα έχει δυνατότητες. 42. Τεστ Super League νίκη επί του ΠΑΟΚ. Τι έκανε, κέρδισε. Τι θα συνδέω και στον Απόλλωνα ήταν ο Βρονταράς. Στην έξοδο ο Βρονταράς από την Κέρκυρα. Πόσο χρόνο είναι? Μην πω κάτι να δω, το 14 βρήκα εδώ. 29 χρονος ήταν το 2014, άρα τώρα πως είναι 32. Εντάξει, ο τερματοφύλακας είναι νέος ακόμη. Πιτσίρικος, ναι. Όντως, ο τερματοφύλακας δεν μετράει και 40 να είναι, δεν μετράει. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά ο Φωτάκης πόσο χρόνο είναι? Γενικά το ρόστερ το όμως εσύ, Άλεξ. Πολύ είναι νεαροί. Όχι, δεν είναι το ρόστερ, δεν σε τρομάζει το ρόστερ. Απλά σου επαναλαμβάνω ότι όλο το υπόλοιπο πακέτο είναι μια χαρά. Δηλαδή. Μεγάλο γήπεδο, καλό γήπεδο, διοίκηση με Κατσουράνη και υποστηρικτές εκεί, επιχειρηματίες και ανθρώπους λεφτά από την Πάτρα, από την Αχαΐα. Οι μισοί φύγανε. Έχουν και αυτοί τα θεματάκια τους. Όλοι έχουν τα θεματάκια τους. Θέλω να σου πω ότι στην έδρα τους θα κάνουν ζημία. Είναι μιας πολύ σοβαρός και υπολογίσιμος αντίπαλος. Ειδικά, επαναλαμβάνω, είναι πολύ συγκεκριμένο σε αυτά που λέω, στο γήπεδό τους. 0-2. Ο Άρης.
Με κάτσε να έρθει με το με τίο. Πασά και Μπαργκάν αλλαγή στο 85. Ναι. Okay. Κυριακή. Πού θα κάνουμε την Παρασκευή, θα κάνουμε τις προβλέψεις μας. Θα κάνουμε και μια τέτοια. Στην Τρόικα το πρωί τα πιάνω. Ναι. Εσύ όμως επειδή έχεις inside information από κάποιες ομάδες, θα μας βοηθάς πιο πολύ με το στοίχημα. Okay. Ε? Έγινε. Εντάξει. Και θα μπαίνουμε στοίχημα.gr και θα παίζουμε τα παιχνίδια. Μας λέει ο Αλέξης Αβόπουλος. Παίζετε κι εσύ. Εγώ έκανε χαζομάρα, δεν το παίξα. Δεν παίζω. Άρης Εγινιακός. Γενικά δεν μπορώ να παίξω Άρη. Εντάξει, μόνο να κερδίζει παίζω και οπότε όταν δεν κερδίζει χάνουμε και τα λεφτά μαζί. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σούλης Παπαδόπουλος είναι υποψήφιος για τον Απόλλωνα Λάρισας. Ναι. Μπορεί να πάει. Απόλλωνα Λάρισας. Μάλιστα. Okay. Τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή πριν λίγο καιρό. Πάντα μιλάει με. Με καλά λόγια για τον Άρη. Εκτιμά το γεγονός ότι πέρασε από εδώ και κατάλαβε, νομίζω, ποιο μέγεθος είναι ο Άρης. Και πάντοτε το λέει όποτε και αν το φιλοξενήσεις. Ξέρει και ο Παπαδόπουλος και κάποιοι άλλοι άνθρωποι ότι αν ο Άρης δεν τραβούσε όσα τράβηξε τα τελευταία χρόνια, δεν θα βρίσκονταν στην ομάδα. Το ξέρει και αυτός πάρα πολύ καλά. Και βλέπεις ότι ακόμα και μετά τον Άρη δεν πήγε σε ομάδα Α' Εθνικής. Στη Β' Εθνική, με την Κύπρο. Πέρσι ήταν στη Γάμα, στον Εργοτέλη. Ναι. Παρόλο που τον ανέβασε, δεν συνέχισε. Τώρα στον Εργοτέλη μεταξύ είναι ο Γκόνιας. Ναι. Είναι. Ναι, γιατί να μην είναι. Κάτι εκεί ακόμη είναι, ναι. Κάτι εφέσεις λέει. Έχει διάφορα. Ακόμη είναι. Τέτοια. Και ο Εργοτέλης εκεί πέρα. Πά στην τέταρτη αγωνιστική. Εκεί. Σημαντικό και αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα παιχνίδια. Αυτά πρέπει να τα πάρεις τα παιχνίδια. Τουλάχιστον το ευχάριστο με τον Εργοτέλη και την Παναχαϊκή είναι ότι παίζουν σε καλά γήπεδα. Να. Και το Παπελοποννησιακό είναι ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, είναι κλουβίδα. Δεν είναι καλό αγωνιστικό χώρο και ο Εργοτέλης το ίδιο. Καταρχάς είναι φιλόξενη γιατί δεν έχει κόσμο. Εντάξει, πρώτον. Θα έχει 200 αριανός. Και είναι και σε καλή κατάσταση από ό,τι έμαθα ο αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή μπορεί να παίξει ο Άρης ποδόσφαιρο εκεί πέρα. Και είδες τι σου είπε ο Ιντζόγλου. Ότι ο αγωνιστικός χώρος του Βικελίδης μπορεί να τον βλέπατε ότι είχε δει χώρο, αλλά ήταν καλός. Είναι σχέτο άμα του δεις από πάνω και εσύ τι συμπέρα να βγάζεις. Έτσι όπως τον βλέπεις. Ο ποδοσφαιριστής όμως είπε ότι ήταν καλός. Άρα τζάμπα λέμε να γίνει επανασπορά και να. Και καλύτερος. Και μήκητες και τέτοια. Τζάμπα τα λέγαμε. Μπορούσε να κάνει να είναι και καλύτερος. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Είναι ντροπή. Κατά ψέματα, ο αγωνιστικός χώρος αυτός, είπαμε, είναι τελευταία του χρονιά, παιδιά, του χρόνου. Ξύλωμα και καινούργιους κλωτάπητες χρειάζεται. Τώρα εντάξει, τώρα θυμίζει, είναι και παρατρία τώρα, το θυμίζει. Τα τουρνικέ πότε έρχονται? Από πέρσι το Σεπτέμβριο που έρχονται τα τουρνικέ. Ο πίνακας πότε θα λειτουργήσει ο ηλεκτρονικός? Ο πίνακας δεν ξέρω, θέλει ένα 18. Ας το πάρει ο Ταυλαρίδης και αυτό το μήνα και μετά βλέπουμε τι θα γίνει. Αλλά τα τουρνικέ, ρε φίλε, στο δρόμο δεν είναι? Υποτίθεται. Πού είναι? Σούπερ Λίγκα αυτή. Μαζί με τη Σούπερ Λίγκα. Μάλιστα. Μην περιμένετε, σας είπαμε και άλλες φορές, να γίνει τίποτα αυτή τη χρονιά. Φέτος, άλλες είναι οι προτεραιότητες, υπάρχουν δύο ρόστερ που πρέπει να πληρώνονται. Οπότε, ξεχάστε κάτι άλλο. Κάνα ληστεία. Η τριπλή αποτυχημένη προσπάθεια να μπουκάρουν ξημερώματα σε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη. Πάνε και δεν μπορούσαν να ανοίξουν τα ρολά. Είναι απ' έξω και τους έχει με τις κάμερες. Πάνε μία φορά, φεύγουνε. Ξαναέρχονται. Και βρήκανε και το. Κοπάνισαν τη γλάστρα. Πάνε να μπει. Προφανώς είναι κλεμμένο το αυτοκίνητο, όπως αντιλαμβάνεις, γιατί το κοπανάνε. Αλλά δεν. Κοπανάει τη τέτοια τίποτα. Το κοπανάει με το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτό το. Ξαναπροσπαθούνε. Τίποτα. Πέντε άτομα με κουκούλες κτλ. Αυτός βέβαια που κοιτάει και την κάμερα μια χαρά το παλικαράκι, μια χαρά την έχουμε τη φάτσα του τώρα. Πολύ ωραία. Τρίτη προσπάθεια. Και τόση ώρα δεν έχει πέσει κανένα από εκεί. Α και αν περούσε τι έκανε. Δηλαδή. Προφανώ τώρα που κάνουν. Να το κοιτάει, κοιτάει. Δε στην κάμερα και αυτή σε βλέπει. Τρεις φορές και ήρθε ο security, δες. Και την κοπανίσανε τώρα. Πολύ ωραία. 3:46 το πρωί. Ναι, και που ήρθε ο security, τι θα έκανε δηλαδή με τους τρεις. Ναι, το ότι ήρθε ο security, φίλε όμως, σου λέει ειδοποίησε και την αστυνομία. Ναι, βέβαια. Να το. Δες τι είναι. Ο ιδιοκτήτης. Όχι, αυτός είναι ένας με την παντόφλα, με διχάλ. Ωραία πράγματα. Αλλά
Πολύ ωραία. Πολύ καλά τα ρολά αυτά, παιδιά. Ωραία. Αποχωρούμε λοιπόν εμείς, ναι. Κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Καβαδία που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του. Εσάς για τη συμμετοχή σας και την παρουσία εδώ στην εκπομπή. 7.30 ώρα ακούτε Άρης Telecom Bomb Basket. Ζωντανή περιγραφή από το Αλεξάνδριο. Νίκος Παπαδόπουλος έρχεται να μας αντικαταστήσει και ωραία. Να είναι στο στούντιο για το παιχνίδι. Και εμείς θα είμαστε αύριο λίγο μετά τις 5 για να σχολιάσουμε και αυτό το παιχνίδι αλλά και όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. Να είστε θα καλά. Έχουμε και κλήρωση και εισιτήριο. Και στο ραδιόφωνο θα έχουμε χωριστό άλλο, άλλα δύο εισιτηριάκια. Εσείς μπαίνετε, θυμίζουμε, στο Λαμπαουτάρης, στο Facebook, βλέπετε τη σχετική ανάρτηση, κάνετε την κοινοποίηση και φυσικά συμμετέχετε στην διαδικασία της κλήρωσης. Μαζί μας και ευχαριστούμε πολύ η ΕΕ, η νούμερο 1 εταιρεία προϊόντων επίστρωσης εξωτερικών χωρών, στοίχημα.gr, συνεχίζει στο παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του στοίχημα.gr, Πλακίδια και Διγίνης Φτίκας, Απόλλωνος 37-39 στην Κάτω Τούμπα και ο Mr. Gold. Καλείτε στο 62-85-86 για να απολαύσετε όσοι δεν πάτε στο Nick Gaelic School με την πιτσούλα σας το παιχνίδι, αλλά και Champions League μετά, έχει παιχνίδια, χαμός γίνεται, οπότε η λύση είναι μία, Mr. Gold 62-85-86. Γεια σας!